Και πάλι φίλες και φίλοι του στοιχήματος. Είναι η δεύτερη εκπομπή της Citizen Web TV Άσοχη 2 με τον Νίκο Τζουμά και τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή που ασχολείται με το στοίχημα και προσπαθούμε να σας πάμε όσο πιο κοντά γίνεται στο ταμείο. Με επιφύλαξη πάντα οι δικές μας αναλύσεις, διότι τζόγος είναι, ας μην ξεχνάμε, και τίποτα δεν είναι σίγουρο. Έτσι ακριβώς. Τι κάναμε το Σαββατοκύριακο? Τι κάναμε? Στοιχηματικά μέτρα θα έλεγα. Μέτρια, ναι. Θα έλεγα ότι πήγαμε. Αλλά πιάσαμε. Σημεία καλά. Όποιος έκανε καλή χημεία, πιστεύω πήγε στο ταμείο. Ανταπέδωσε κιόλας. Καλό συνδυασμό, ναι. Πάμε στα σημερινά. Πάμε, ναι. Πάμε μικρό σιγά. Κουπόνι, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, αλλά με πολύ πίτσα μπύρα και καναπέ. Καναπέ και Άγιος ο Θεός. Λοιπόν, Τρίτη, 24 Απριλίου. Ξεκινάμε με Ιταλία και με το Λιβόρνο. Λιβόρνο όπου... της Τατέλα. Θέλουν να πάρουν την νίκη οι Λιβορνέζοι για τον αδικοχαμένο Μοροσίνη. Την προηγούμενη εβδομάδα. 1,70 ο Άσος. Δεν είναι πολύ υψηλός απέναντι στη Τσιταντέλα που είναι πάνω από το Λιβόρνο. Είναι αξιόλογος. Στη βαθμολογία. Αλλά. Και λόγω του γεγονότος, όπως ανέφερες Νίκο πριν, για τον άδικο χαμό του Μοροσίνη. Θέλω να τον εφαιρώσουν την νίκη. Πιστεύω ναι, ότι είναι πολύ καλό το 1,70 στον Άσο. Είναι 70. Και με νίκη απομακρύνονται περισσότερο από τη θέση που οδηγεί στα playoff. Βεβαίως. Για του υποβασμού εννοείται. Ξεφεύγει τελείως από τις επικίνδυνες θέσεις και χαλαρώνει το Λιβόρνο. Περνάμε καμπιονάτο που παίζουν σε 7.30 να προλάβουμε τα σημερινά να παίξει ο κόσμος. Αταλάντα Κιέβο. Ποια γνώμη σου, Νίκ? Αταλάντα Κιέβο. Εγώ κλείνω προς τον Άσο της Αταλάντα. Παίζεται πολύ ο Άσος από ό,τι βλέπω. Διότι το Κίεβο στην έδρα του την περασμένη αγωνιστική δεν καταφέρει να πάρει την νίκη απέναντι στο Ούντινε, βέβαια απέναντι στην Ουντινέζε. Βέβαια δεν ήταν και καμία εύκολη ομάδα. Για την Αταλάντα. Βέβαια. Mm. Για την Αταλάντα ο Άσος εννοείς. Όχι, το προηγούμενο. Για το προηγούμενο. Για το Κίεβο. Για το Κίεβο, συγγνώμη. Για το Κίεβο. Ακριβώς. Όπου έφερε χ στην έδρα του με την Ουντινέζε. Ναι, καλό αποτέλεσμα το χ. Όμως πιστεύω εκτός έδρας δεν θα τα καταφέρει και η Αταλάντα. Θα πάρει το τρίποντο. Έχει σχετικά καλή έδρα η Αταλάντα. Ναι, δυνατή. Οπότε πιστεύουμε στην Αταλάντα και 2-25 ο Άσος. 2-25. Ακριβώς. Πάνω κάτω είναι στη μέση βαθμολογίας. Απλώς η Αταλάντα θέλει μία νίκη για να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις. Για να σιγουρευτεί και να είναι πιο άνετη στην πορεία. Να είναι πιο άνετη στην πορεία, ακριβώς. 5 αγωνιστικές επί το τέλος του καμπιονάτου. Δεύτερο παιχνίδι του καμπιονάτου είναι το Κάγιαρη Κατάνια. Πολύ περίεργο παιχνίδι. Κάγιαρη Κατάνια. Η Κάγιαρη θέλει νίκη για να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις. Η Κατάνια είναι αρκετά ψηλά, φορμαρισμένη. Δεν βγαίνει η άκρη, δεν βγαίνει σημείο στην εκτίμησή μου, δεν ξέρω. Πάλι θα λέγω ότι κλείνω προς τον Άσο. Άσο. Μ' αρέσει. Πας με το κίνητρο δηλαδή. Το 2, ναι. Ακριβώς. Οπότε ποντάρω εγώ στην Κάγιαρη και στον Άσο με δύο μονάδες. Δύο μονάδες. Πιο πολύ μ' αρέσει η Αταλάντα από τα δύο, να σου πω την αλήθεια. Ναι, είναι πολύ πιο καλό σημείο η Αταλάντα λόγω έδρας και όπως αναφέραμε πριν. Οπότε Κάγιαρη Κατάνια είναι no bet, Νίκο. Για μένα ναι. Okay. Οπότε περνάμε στο Champions League. Champions League. Στη συνέχεια, εδώ είναι τα καλά. Για να δούμε τώρα. Μπαρσελόνα-Τσέλσι, Νίκ. Μπαρσελόνα-Τσέλσι. Με μια Μπαρσελόνα, όπως αναφέραμε πριν, στους δύο τελευταίους αγώνες είναι με δύο ήττες. Από πότε έχει να γίνει αυτό, θυμάσαι? Έχει να γίνει πολλά χρόνια. Δύο ήττες η Μπαρσελόνα σε ρί. Η Μπουκ την αδικούν. Τι να κάνουμε. Το 1-22 εδώ πιστεύω του Άσου είναι γελίο, θα έλεγα. Δεν αξίζει. Και έχω να προτείνω στο σημερινό παιχνίδι του Champions League, το πρώτο που είναι από τα δύο. Προηγείται αυτό της Μπαρσελόνα με τη Τσέλσι, ένα no goal.
No goal. No goal. Η Chelsea θα κατέβει οργανωμένη στην άμυνα, πιστεύω, και δύσκολα η Μπαρσελόνα θα την τρυπήσει. Οπότε η πρόβλεψή μου για το σημερινό παιχνίδι του Champions League είναι το no goal. No goal. Το no goal το οποίο το βρίσκουμε στο 1.90, με συγχωρείτε, στο 1.85. Καλή απόδοση. Πολύ καλή απόδοση για όσους θέλουν να ρισκάρουν. Εγώ θέλω να αναφέρω ένα στοιχειάκι. Η Μπαρτσελόνα έχει ανατρέψει σκόρ 1-0 στα 5 από τα 7 τελευταία παιχνίδια. Ναι. Που είχε να ανατρέψει αυτό το σκόρ. Και ένα παιχνίδι από τα 7 ήταν αυτό του Παναθηναϊκού. Σωστά. Με τον γκολ του Μπασινά στη Λεωφόρο και 3-1 στο Καπνού. Χιμίχρονο στο τελικό. Σε ένα έτσι μόνο αποδεκτό. Χιμίχρονο στο τελικό. Το οποίο θα δίνει γύρω στο 6, να υποθέσουμε, κάπου εκεί 6 με 7 μονάδες. Έτσι όπως το υπολογίζω. Δεν έχουμε και τα στοιχεία ακριβώς για να το δούμε. Χιμίχρονο στο τελικό. Αλλά μια εκτίμηση είναι χιμίχρονο στο τελικό. Εγώ πιστεύω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι η Μπαρσελόνα τελευταία δείχνει ότι έχει χαλάσει κάπως. Δεν έχει τα δεξίματα που έχει τη φόρμα, ναι, που είχε διάστημα. Στις αρχές πριν 2 μήνες, ας πούμε. Αλλά απ' την άλλη φοβάμαι και μην ξεσπάσει. Σωστό και αυτό. Ναι, η Μπαρσελόνα είναι, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση. Να κάνουμε εκτίμηση καλύτερη. No goal και χιμίχρονο στο τελικό. Ναι, έτσι για να δεις το match με ένα ενδιαφέρον. Το βάζεις μόνο αποδεκτό και κάθεσαι και το βλέπεις. Κάθεσαι το βλέπεις. Έτσι πιστεύω. Και το απολαμβάνεις. Πάμε για Αγγλία. Οπότε περνάμε στο πρωτάθλημα της Αγγλίας στην Premier League. Για να συμπληρωθεί το κουπόνι της Τρίτης. Η Aston Villa υποδέχεται την Bolton. Σε ένα άσο το 1.90 που δεν αντικαταπτύζει ακριβώς την εικόνα του αγώνα, γιατί και οι δύο καίγονται. Και οι δύο καίγονται, σαφώς περισσότερο η Bolton, η οποία χρειάζεται πάση θυσία την νίκη, ώστε να σωθεί. 30 βαθμούς έχει, ενώ η 36. Πολύ σωστά. Οπότε ένα κίνητρο παραπάνω έχει η Bolton και στο διπλό με 3.30 θα το εκτιμήσουμε και θα το ακολουθήσουμε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάποια εκτίμηση, δεν μπορώ να εμπιστευτώ καμία από τις δύο, είναι αλλοπρόσωλες ομάδες. Είναι σαν τελικός για την Bolton το σημερινό παιχνίδι, διότι δεν έχει άλλη... είναι μονόδρομος η νίκη για αυτήν. Μονόδρομος, ακριβώς. Μονόδρομος. Δεν έχει άλλη επιλογή, χάνει σήμερα και χάνεται. Πέφτει και πέφτει. Εκτός αν κερδίσει το ξαναβολή στο επόμενο που έχει, γιατί έχει δύο παιχνίδια λιγότερα. Και πάλι αυτό να το ρισκάρει στο επόμενο, δυσκολεύουμε τα πράγματα. Σίγουρα, οπότε... εδώ που έφτασε τα δίνεις όλα σε κάθε παιχνίδι. Πάμε με το διπλό του 3.30 λοιπόν. Πολύ καλή τιμή. Μόνο για... η απόδοση αξίζει. Και για όσους το παίξουν. Ακριβώς. Ναι. Περνάμε στη συνέχεια στο Conference Cup, όπου η Gateshead αντιμετωπίζει τη Luton. Σε ένα παιχνίδι όπου οι γηπεδούχοι δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ναι. Ενώ η Luton, όπως βλέπουμε, παλεύει να μπει στα play-off. Βέβαια. Ανόδου. Και αντιθέτως να μην χάσει την πέμπτη θέση που την οδηγεί στην άνοδο. Καλό διπλάκι, και αυτό δεν το είχα σημειώσει. Το διπλό, βέβαια, στο 1.90 είναι πολύ ακριβώς καλή απόδοση. Και το επόμενο παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι είναι το Newport County Wrexham. Με κωδικό 106. Δύο μονάδες στη Wrexham. Δύο μονάδες στη Wrexham, η οποία έχει εξασφαλίσει την άνοδό της, όπως βλέπουμε στη βαθμολογία. Είναι με 92 βαθμούς δεύτερη. Απέναντι σε μια Newport επίσης, όπου δεν έχει... Δεν είναι τελείως αδιάφορη, αλλά δεν νομίζω και να κινδυνεύσει, όπως βλέπουμε στη βαθμολογία. Ναι, δεν κινδυνεύει. Θα λέγαμε ότι έχει ένα αβάντζο να παραμείνει στην κατηγορία, όπως είπες, οπότε... No bet, θα έλεγα. No bet, ακριβώς, δεν θα ρισκάρουμε. Σε αυτό το παιχνίδι δεν ακριβώς αξίζει. Δεν έχει το ίδιο κίνητο όπως έχει η Luton. Ακριβώς, ακριβώς. Η Luton είπαμε ότι θέλει την άνοδο στην Β' Αγγλίας. Ακριβώς. Περνάμε Τετάρτη. Περνάμε Τετάρτη. Φουλ αγωνιστική δράση για το καμπιονάτο. Ναι. Ήταν η εξαναβολής, είναι η εξαναβολής αγωνιστική από τον θάνατο του Μωροσίνη που είχε αναβληθεί. Και παίζεται τώρα. Νοβάρα Λάτσιο. Θα το πάρει το δίπλο η ομάδα σου. Εγώ πιστεύω, αφού την προηγούμενη αγωνιστική έφερε το χ. Ήταν άτυχη στο 90. Το διπλό είναι η επιλογή μου στο 1.55. 1.55 και εμένα. Αν δεν μου αρέσουν αυτές οι αποδόσεις, ξέρεις πολύ καλά. Πιστεύω η Λάτσιο θα κερδίσει και θα τιμήσει αυτό το 1.55 στους παίχτες που παίζουν τέτοιες αποδόσεις.
Το συνιστώ. Λέτσε Νάπολη. No bet για μένα. Βλέπω ένα πολύ καλό διπλό στο 2-20, Νίκο. Ναι, αλλά αν δεις τη βαθμολογία, πολύ καλά η Λέτσε. Είναι λίγο πιο κάτω από την Τζένοα, σε ένα βαθμό και καίγεται. Καίγεται πραγματικά. Εγώ θα κάνω τα δύνατα δυνατά. Φαντάζεσαι να σώσω τη Λέτσε με αυτό που μας έκανε η Τζένοα. Όπως πήγαμε να σώσουμε και την Τζένοα. Ακριβώς. Θα κάνω τα δύνατα δυνατά για να σώσω τη Λέτσε μετά το πατατράκ που πάθαμε με την Τζένοα. Και φτηνά no την γλιτώσαν υπέρ της Τζένοα, έτσι. No bet για μένα. No bet. Η Νάπολη προσπαθεί να μπει στη τετράδα για το Champions League. Αλλά εγώ πιστεύω δεν θα τη χαρίσει τη Λέτσε η Νάπολη. Αλλά όπως είπαμε, no bet, δεν το ρισκάρουμε αυτή τη φορά, διότι εμπιστευτήκαμε την Τζένοα την προηγούμενη αγωνιστική. Την οι Παρασκευή. Φίλοι, ό,τι θέλουν μπορούν να παίξουμε. Καλά, οι φίλοι είναι ελεύθεροι. Εμείς προτείνουμε απλά. Και το έχουμε τονίσει και το έχουμε αναφέρει ότι πάντα με επιφύλαξη είναι οι αναλύσεις μας. Οπότε έτσι ακριβώς. Δεν πιέζουμε κανέναν. Επόμενο παιχνίδι, κωδικός 109, Ουντινέζε Ίντερ. Στο πιο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής. Εγώ έχω κάνει μια μικρή εκτίμηση στο 0 έως ένα γκολ που δίνει 3,5. Ούτε Ουντινέζε ούτε Ίντερ βάζουν και δέχονται πολλά. Κλειστές άμυνες. Ένα πιθανό bet, 0 έως ένα γκολ. Χάσω γκολ, δεν επιτρέψα μου να πω για την Ίντερ. Άτυχη ομάδα. Εντάξει, τι να πούμε τόσα χρόνια, δηλαδή. Πιο γκαντεμιά δεν γίνεται. Έχεις μιλεί το φορνάλι και να λες ότι δεν μπορεί να βγει. Αυτή η ομάδα είναι καταραμένη. Με συγχωρείτε κιόλας για την έκφραση. Απλά και στο Champions League τώρα, ίσως σε σοφαρίζει στο 92 η Μαρσέιγ. Ποια Μαρσέιγ? Απάντησε μου, ναι. Φέτος ειδικά. Και γενικά έχει την γκαντεμιά πάρει ιστορία. Τώρα πάει τόσα χρόνια. Μόνο είναι... ο Μουρίνιο λίγο πήγε να στρώσει την ομάδα. Τι να πούμε, Ίντερ είναι. Λοιπόν, Ουντινέζε Ίντερ λοιπόν, 0 ως ένα γκολ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Πολύ καλό και κλείνω εγώ προστοχή. Με 3-10 απόδοση. Και αυτό πιθανό. Μη σας πω και 0-0 ακριβές σκορ, όποιος θέλει να το σημειώσει. Okay. Και αυτό μας συμφέρει. 0 έως ένα γκολ. Ναι, πολύ, γι' αυτό το είπα. 110. Παλέρμο Πάρμα. Χ. Το πιο πιθανό αποτέλεσμα, αλλά μικρό ποσοστό. 2-65. Δεν είναι άσχημο. Καθόλου 2-65 άσχημο. 2-65 και αλλά... είναι και ύπουλο. Δεν έχουμε συνήθιση να βλέπουμε χαμηλές αποδόσεις στα Χ. Σίγουρα. Απλώς επειδή είναι η Ιταλία, ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει. Αν και δίνω ένα προβάδισμα στον Άσο της Παλέρμο, λόγω έδρας ναι. Και λόγω της νίκης που πήρε την προηγούμενη αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος. Ισοπαλία. Ισοπαλία ήταν. Το παίζανε διπλό. Το παίζανε διπλό. Αλλά βγήκε ισοπαλία. Ισοπαλία. 111. Ρώμα Φιωρεντίνα. Ρώμα Φιωρεντίνα. Πριν 4-5 χρόνια, αυτό το παιχνίδι μπορεί να ήταν για έξοδο στο Champions League. Ναι, τώρα η Φιωρεντίνα δυστυχώς είναι στα κάτω. Παλεύει για να σωθεί. Ακριβώς. Δύο αλλοπρόσαλες τελείως ομάδες, έτσι. Η Ρώμα μπορεί, τρώει 4 από τη Γιουβέντους την Κυριακή, τώρα μπορεί να βάλει 4 στη Φιωρεντίνα. Η Φιωρεντίνα φέρνει χ με την Ίντερ, πράγμα που θα μπορούσε να πάρει την νίκη την προηγούμενη αγωνιστική. Δεν τα κατάφερε. Δεν της έπεσε άσχημα όμως και το χ. Εγώ ποντάρω στον goal-goal. Ένα goal-goal και από τις δύο ομάδες. Σίγουρα. Είναι και διευθυντικές. Goal-goal και over, γιατί οι άμυνες τους είναι... Μπάτε σκύλια λέστε παρακαλώ. Άστα να πάνε είναι. Τελευταίο παιχνίδι των τέσσερις είναι το Siena Bologna. Άλλο ένα παιχνίδι που συγκλίνει προς το Χ, όπως το Palermo Parma, όπως είπα. Αλλά, όπως βλέπεις, 2-35. 2-35 το Χ. Το Χ. Εγώ ούτε αυτό θα το πουλήσω. Νίκο μου, τώρα το πρόσεξα. Είναι η πιο φθηνή τιμή του Χ που βλέπω 4 χρόνια που ασχολούμαι με το στοίχημα. Ειλικρινά σου μιλάω. Έχω δει και 1,70, αλλά ήταν πολύ παλιά. Σοβαρά. Ήταν βολικότατο Χ για τις δύο ομάδες. Άλλη ιστορία αυτή. Ιταλία είσαι, παρακαλώ. Είσαι Ιταλία. Εσύ ποντάρεις το Χ, πολύ καλή επιλογή σου στο 2,35. Δεν θα το παίξω. Αλλά το πιο πιθανό είναι Χ. Γιατί βολεύονται και οι δύο ομάδες. Ναι, δεν παίζει τέτοια μάτς τώρα. Ειδικά στα τελευταία παιχνίδια. Ακριβώς. Δεν αξίζει. 2-3 γκολ θα έλεγα. 2-3 γκολ και στον Άσο της Σιένα, η οποία δείχνει σημάδια τελευταία ότι στην έδρα της τα καταφέρνει. Έχει καλή έδρα όντως η Σιένα. Ωραία. Να επιδείξουμε 2-3 ματσάκια, καθώς υπάρχει σφήνα η Φιλανδία, για να τελειώσουμε το καμπιονάτο. Ναι. Κωδικός 116, Μίλαν Τζένοα. Εντάξει, ένα 15, λογικά η Μίλαν θα κερδίσει αυτή τη φορά.
Ναι, αλλά ποιο είναι 15. Το ελπίζουμε να κερδίσει τη Τζένοα. Το ελπίζουμε αφού δεν τα κατάφερε και, και είναι 3 βαθμούς πίσω τώρα από την πρωτοπόρο Γιουβέντους. Λογικά τρίποντο είναι και ο άσος για είναι... τη Μίλαν. Αλλά το 1-15 δεν αξίζει ούτε καν. Δεν υπάρχει αυτό. Όπως και το 1-18 της Γιουβέντους με στην Τζεζένα. Άλλο αυτό. Ακριβώς. Απλώς είναι το μόνο παιχνίδι που θέλω να κερδίσει η Μίλαν. Για να ρίξουμε την Τζένοα. Και για ευνόητους λόγους. Ένα over πιστεύω εδώ πέρα είναι ό,τι πρέπει. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, Μίλαν Μπολόνια. Ένα fun bet θα το έλεγα. Με συγχωρείτε, Μίλαν Τζένοα. Ναι. Ένα fun bet είναι 4-6 γκολ και τα δύο παιχνίδια. Στο ένα δίνει 2-40 και στο άλλο 2-90. Αντίστοιχα. Πολύ καλά. Φιλανδία τώρα. Πριν πάμε στο Champions League. Πάμε στη Φιλανδία. Έχουμε και το 117 της Τζεζένα Γιουβέντους. Είπαμε και τα δύο στο 4-6 γκολ. Ωραία. Και over για να είστε πιο σίγουροι. Ένα παιχνίδι από τα δύο τα φιλανδικά. Κουόπιο Τούρκου. Συγκρίνει προς το Χ. Όποιος θέλει να ρισκάρει, 3-10. Φιλανδικό κύπελο δεν πιστεύω να ασχοληθούν και πολύ. Απλά το ακριβώς, αναφέρουμε. Απλά επειδή είναι η δουλειά μας αυτή, πρέπει να το αναφέρουμε. 3-10 Χ. Δεν ξέρω αν θες να πεις της Δανίας το παιχνίδι. Περνάμε στη Δανία, ναι, ας περάσουμε στη Δανία. Έχουμε ένα παιχνίδι την Τετάρτη όπου η Σοντέρισκε υποδέχεται την Κοπενχάγη. Πολύ φορμαρισμένη η Κοπενχάγη στα τελευταία παιχνίδια. Με το 1.65 του διπλού να μας ικανοποιεί. Οπότε Σοντέρισκε και Κοπενχάγη 1.65 και διπλό. Ωραία. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Απλά τα πράγματα. Πριν το Champions League έχει το Bursaspor. Εξέου. Έσκησε Χιρσπορ. Τουρκία, τι να κάνουμε. Τούρκοι, γλωσσοδέτες. Εξήσε Χιρσπορ. Το είπα. Εντάξει. Ωραία. Το είπα. Αυτό το παιχνίδι το πιο πιθανό σημείο είναι το over που δίνει και δύο μονάδες. Πολύ ωραία. Είναι πολύ καλή επιλογή. Όποιος θέλει να το τιμήσει. Εντάξει. Κύριε Στέφανε, θα περάσουμε στο Bayern, στο Real Bayern. Μας πιέζει το κοντρόλ, ναι, να αναφέρουμε τα σημαντικά μάτς που είναι στο προσκήνιο. Όπως λέει, δεν κρύβονται οι αδυναμίες. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Real Bayern, ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Βλέποντας μια Real στην έδρα της πάντα δυνατή, με ερχόμενη από την ήττα στο πρώτο αγώνα απέναντι στην Μπάγερ, πιστεύω ότι το μάτς θα κυλήσει σε πολύ δυνατούς ρυθμούς και σε γοργούς, αντεπιθέσεις, κόντρες, μονομαχίες, πολλά θα συμβούνε. Πιστεύω θα είναι πιο καλό παιχνίδι από το σημερινό. Ναι, πιο δυνατό και με περισσότερο ενδιαφέρον, διότι έχουν και στο σκορ καλό. Είναι το εκτός έδρας γκολ που δίνει ενδιαφέρον στην Ρεάλ. Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό το εκτός έδρας γκολ της Ρεάλ που δίνει ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Εγώ, ένα fun bet μονό αποδεκτό που θα δώσω είναι 2-1 και παράταση. 2-1 ακριβώς σκορ. 2-1. 2-1 και παράταση, πολύ καλό. Δεν έχουμε δει παράταση στα τελευταία παιχνίδια της Ευρώπης, η αλήθεια είναι. Ακόμα και σε Europa League και σε Champions League. Εκτός από εκείνο της Chelsea με την Νάπολη. Ακριβώς. Ναι. 1.45 στον Άσο δεν αξίζει, πιστεύω, σε ημιτελικό Champions League, έτσι. Δεν αξίζει, θα έλεγα Χ στο 4. Επίσης είναι καλή επιλογή. Και γκολ, όπως είπαμε, και 2-1 ακριβές σκορ, όπως είπε εδώ ο φίλος μου ο Νίκος. Εσύ πας πιο πολύ με τις επιλογές του Στέφανου, στο Χ, θες να πρόκριση Bayern. Έχουμε και... Δεν κρύβουμε τα συναισθήματά μας άλλωστε. Τέλος δεν πάνω. Είναι τυχαίο. Λοιπόν, κλείνουμε με το 2-1 και παράταση όπως είπα. Και καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, διότι τις αξίζει ένας τελικός αμφότερα. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Περνάμε... Πέμπτη. Στις 6.30 ώρα έχουμε επίσης φιλανδικό κύπελο, δύο παιχνίδια που διεξάγονται στη σκανδιναβική χώρα. Στο Χάκα Μιλικόσκι, το μόνο που μπορώ να πω... Ο μάγος βλέπει Χ. Ακριβώς. Χ στο 3.20 είναι πολύ συμπαθέστατη τιμή το 3.20. Να ξεκινήσουμε καλά την ημέρα. Ναι. Με Χ. Και ένα διπλό της Φενέρμπαξε στο 1.60, στο τουρκικό κύπελο, απέναντι στην Καρντεμίρ.
Καρντεμίρ Καραμπόκ, η οποία δείχνει σημάδια στο πρωτάθλημα. Ανακαμψίζει απλώς. Η Φενέρ είναι πάντα Φενέρ. Φενέρ και εμπιστευόμαστε λόγω αξιόπιστης ομάδας όπως είναι. Έτσι, και έμπειρης, θα έλεγα. Σουηδία. Για να περάσουμε και μετά στο Europa. Σουηδία, Γκέφλε, ΑΕΚ Στοκχόλμης. Μία Γκέφλε που βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια να έχει πάρει τα πάνω της και να έχει πάρει μπρος, διορθώνοντας κάποια αγωνιστικά στοιχεία όπου υστερούσε, απέναντι σε μία ΑΕΚ η οποία είναι στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος της Σουηδίας, αν και αρχή. Οπότε πιστεύω εδώ επίσης ένα χ είναι αξιόλογο στο 3-10. Περνάμε με κωδικό 128 στο Elfsborg Guys. Μετά και την χθεσινή νίκη της Elfsborg, η οποία δείχνει πολύ δυνατή ομάδα, να τα καταφέρνει και να παίρνει την νίκη στην έδρα της, πόσο μάλλον στο 1.55 και εναλλακτική στο over με 1.65 απόδοση. Καλύτερο το δεύτερο, πιστεύω. Να είμαστε και σίγουροι. Διότι ας τονίσουμε εδώ πέρα ότι αυτά τα πρωταθλήματα, τα σκανδιναβικά, Δανία, Σουηδία, Νορβηγία και Φινλανδία, βλέπουμε πολλά γκολ, διότι οι ομάδες παίζουν πιο ανοιχτά. Παίζουν πιο ανοιχτά και έτσι ακριβώς. Ναι, υπάρχει καλύτερη... Πιο πολύ θέαμα. Ναι. Καλύτερη αγωνιστική δράση. Αν και θα έχουμε το καλοκαίρι να ασχοληθούμε με αυτά πιο πολύ. Ναι, ναι. Το καλοκαίρι θα είναι αυτά τα πρωταθλήματα που μας κρατάνε σε τροφιά εδώ μαζί σας από το Citizen Web TV. Τελειώνουμε με Europa League, Athletic Bilbao, Sporting Λισαβόνας. Το αφήσαμε τελευταίο το Europa League, έτσι. Χρονικά, έτσι πάει. Χρονικά πάει. Έτσι ακριβώς. Θα ξεκινήσεις εσύ με το Athletic Λογικά, Bilbao Sport. Πολλά γκολ. Πολλά γκολ και οι δύο. Και η Bilbao και η Sporting Λισαβόνας. Επιθετικές. Έχει δείξει ειδικά η Bilbao, τεσσάρες, τριάρες. Ναι, κυρίως εκτός έδρας. Κυρίως εκτός έδρας. Πράγμα που δεν κατάφερε να κάνει στη Λισαβόνα. Και με τη Σάλκε, ναι, σαφώς. Με τη Σάλκε στο... Τη Λισαβόνα, Νίκο, θα έλεγα ότι την υπολογίζω για τελικό Europa League. Την? Τη Λισαβόνα, τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Την υπολογίζω, δεν ξέρω. Ίσως είναι δεν το ένστικτο, ίσως είναι... Δεν ξέρω ποιος θα περάσει. Εγώ βλέπω 4-6 γκολ. Βλέπεις εσύ πολλά γκολ. Ο γκουρού. 4-6 γκολ, 2-40. Στο 2-40. Καθόμαστε, απολαμβάνουμε μπαλάρα και πληρωνόμαστε κιόλας. Και πληρωνόμαστε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, εγώ την εκτίμησή μου την έκανα. Σίγουρα δεν αξίζει το 1.50 στον Άσο, σε ημιτελικό ευρωπαϊκού κυπέλου, έτσι, όποιος και να είναι. Και έρχεται και με ήττα από το προηγούμενο μάτς, για Αθλέτικο. Ακριβώς. Και τελευταίο παιχνίδι, 131 κωδικός, είναι το Βαλένθια Αθλέτικο Μαδρίτης. Εκεί θα γίνει σφαγή του Drama League. Πάλι σφαγή του Drama League, βγάλε το μαχαίρι έξω από εκεί πέρα. Πιστεύω όμως. Φαγητή αίμα. Πιστεύω ότι οι νυχτερίδες της Ισπανίας δεν θα το πάνε πολύ βούρ στο μπατσά. Να πάμε να βάλουμε γκολ, να προκριθούμε. Θα το πάνε λαού-λαού. Λες να κινηθούν έξυπνα δηλαδή. Έτσι ακριβώς. 2-0. Να το πάνε στο 2-0. Γιατί άμα φάνε γκολ, δύσκολα τα πράγματα. Εκεί δυσκολεύουν όντως τα πράγματα. Όμως εγώ ποντάρω στον Άσο με το 1-80 που είναι πολύ καλό. Διότι ας μην ξεχνάμε, η Βαλένθια έχει από τις καλύτερες έδρες στο Μεστάγια. Και πιστεύω εκεί πέρα μέσα θα τα καταφέρει. Αξιόπιστη ομάδα. Απέναντι σε μια Ατλέτικο η οποία έχει το προβάδισμα του πρώτου αγώνα. Αλλά είναι αλλοπρόσαλη. Αλλοπρόσαλη. Να βάλει 4, να φάει 4, έτσι ακριβώς. Ναι. Το γκολ-γκολ επίσης είναι μέτρια επιλογή στο 1.45. Όχι, δεν αξίζει, Νίκ. Γκολ-γκολ, αν και πιστεύω θα δούμε γκολ και από τις δύο ομάδες, Νίκο. Οκ. Okay. Όμως εγώ πάω με τον Άσο, όπως είπες εσύ, και συντηρητικά όσο αφορά τη Βαλένθια, έτσι. Και εγώ το πιστεύω σαν Άσο, αλλά δεν ξέρω αν θα αποκριθεί. Ας ελπίσουμε. Στην πρόκριση της Βαλένθια, στην πρόκριση της Λισαβόνα, στην πρόκριση της Τσέλσι. Καμιά πρόκριση δικιά σου έχεις? Εσύ είσαι αντικειμενικός. Εγώ θα παράξω και θα παρακολουθήσω. Η Μπιλμπάου πιστεύω θα περάσει, αλλά... Μπιλμπάου θα περάσει. Μας βγει το 4-6 γκολ να πληρωθούμε και ας περάσει όπως θέλει. Αυτό ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Διότι στοίχημα είναι, τίποτα δεν είναι σίγουρο, επαναλαμβάνουμε. Και όλα είναι δυνατά και απίθανα. Ας περάσουμε να κλείνοντας και στις προτάσεις μας. Έτσι ακριβώς. Οπότε δίνω το λόγο σε έναν Νίκο.
Διάδα της Τρίτης έχουμε στο 111, στο 101 τον Όσο της Αταλάντα και το διπλό της Λούτων. Στο 105 μια διαδούλα αρκετά πιθανή. Τετάρτη. Εδώ είναι δύσκολη μέρα να πούμε την αλήθεια. Θα πάμε με το διπλό της Λάτσιο στο 1.55. Πολύ ωραίο, ναι. Ας το αν και δεν παίζω τέτοιες αποδόσεις, το φτωχό κουπόνι μας οδηγεί σε μια τέτοια επιλογή. Και στο 0 έως ένα γκολ θα ρισκάρω της Ουντινέζε με την Ίντερ. Ναι, όπως είπες στην αρχή. Όπως είπαμε και πριν, 3.5 απόδοση. Καλύπτει το 1.55 της Λάτσιο που δεν μας αρέσει. Και γίνεται μια πολύ καλή διαδούλα και εδώ. Πολύ καλά. Και την Πέμπτη, μονό αποδεκτό. Για ποιο μιλάς? Μονό αποδεκτό, την Πέμπτη, από στο Europa League. Ναι. Σε βλέπω εσένα, να είσαι φίλος του Γιωρέντε, μάλλον. Αν και το κρύβεις. Έλα, πες το, αφού άσο θες να πεις. Όχι άσο. Στο 1,5 την Αθλέτη. Θα ρισκάρω και θα το δω αραχτός 2-0 και πρόκριση Βαλένθια. Ακριβές σκορ. 2-0. Για τη Βαλένθια όμως μιλάς. Ναι. Εγώ τόση ώρα νόμιζα ότι θα έλεγες για το Athletic Bilbao. Όχι. Εκεί επειδή συμπαθώ πολύ τους Βάσκους. Το αφήνεις. Δεν θα τους πάω κόντρα. Το αφήνεις να το δεις όπως είπες αραχτός έτσι. Ακριβώς. Και να το απολαύσεις. Ακριβώς. Να δεις θέαμα και πολλά γκολ. Ωραίος. Ωραίος ο Νίκος με τις προτάσεις του. Ας περάσουμε στις δικές μου. Όπου την Τρίτη με κωδικό 103 είναι το Barcelona Chelsea no goal στο 1.85. Και το Χ της Aston Villa με την Bolton στο 3.10 με κωδικό 104 για την Τρίτη. Περνάμε την Τετάρτη, όπου εκεί πέρα έχω το διπλό της Κοπενχάγης στο 1.65 μαζί με το Χ της Real με την Bayern. Ποντάρεις το Χ τελικά? 4 δίνει. Θα το κυνηγήσω, νομίζω που θα το παίξω κιόλας. Διότι είναι πολύ καλό. Για Πέμπτη. Και κλείνοντας με την Πέμπτη, θα πάω στο goal-goal της Athletic Bilbao με τη Sporting Λισαβόνας και θα κλείσω με τον άσο της Elfsborg που αντιμετωπίζει την Guys για το φιλανδικό κύπελο. Με συγχωρείτε για το πρωτάθλημα Σουηδίας. Έτσι ακριβώς. Τη Πέμπτη είναι πιο συντηρητική, έτσι. Είναι για τους... είναι για κλείσιμο. Για τα πακέτα. Για τους λεφτάδες. Αυτά. Πολύ ωραία, φτάσαμε στο τέλος. Άλλη μια εκπομπή, άσο και δύο, φτάνει στο τέλος της. Τα λέμε την Παρασκευή. Τώρα την Παρασκευή. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλή τηλεθέαση. Είστε επανεδύνη. Να είστε καλά. Γεια σας.